Γεια σας παιδιά, σήμερα αποφάσισα να κάνω άλλο ένα vlog γιατί έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη ο Μάνος και είναι εδώ μαζί με το Μίτσο. Τι λέει, τι κάνετε, πώς είστε? Ό,τι είναι αυτά. Αυτά είναι κάτι που στη Θεσσαλονίκη σφάζονται άνθρωποι για να τα έχουν και εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω στην αγκαλιά μου. Ναι. Και θέλω να τα βλέπουν και να ζηλεύουν. Τα μικρό. Τα κουμπάω παιδιά, τα κουμπάω. Πιο πολύ ποιο τα θέλει, ο Γκάμπριελ ή η Κατερίνα? Όποιο και να τα θέλει τώρα, είναι πλέον αργά. Εγώ τα έχω πάρει, γεια σας. Όλη τη μέρα θα κάνουμε διάφορα, θα φάμε σε λίγο, θα δοκιμάσουν τα παιδιά το hoverboard, τη μάσκα εικονικής πραγματικότητας, θα κάνουμε και κάποια βίντεο και αύριο εγώ και ο Μάνος θα πάμε Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσουμε όλους τους υπόλοιπους YouTubers της Θεσσαλονίκης στο Λευκό τον Πύργο στις 8 η ώρα. Είστε η στιγμή που ο Μάνος θα δοκιμάσει το hoverboard. Και ο Μίτσος, δεν το έχεις δοκιμάσει την άλλη φορά που ξέρετε? Όχι. Α, δεν το είχα πάρει, τώρα το πήρα. Τώρα το πήρα, λοιπόν. Ωραία. Πρώτα ο Μίτσος. Λοιπόν. Θα είσαι σταθερός και μετά θα σου πω να πιέσεις τα πόδια σου λίγο μπροστά και τα δύο. Ωπα παιδιά, κουνιέται. Παιδιά, κουνιέται. Εντάξει. Οπα, οπα, οπα. Είναι. Γιατί στρίβεις? Δεν κουνιέμαι! Δεν κάνω τίποτα! Ηρέμησε, Μίτσο. Ηρέμησε. Ωραία. Πίεσε τις μύτες στο μοριό σου μπροστά. Περίμενε, πάω, πάω. Μην κουνηθείς. Θα πάμε ακόμη λίγο και μετά θα στρίψεις. Πώς νιώθεις? Περίεργα. Ωραία. Πίεσε τώρα τη μύτη από αυτό το πόδι. Από αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Όπα παιδιά. Πάντα, πάντα μύτη. Από εκείνο. Ωραία. Επόμενος παρακαλώ. Δώσε την κάμερα. Παναγία μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα πώς λειτουργεί? Δεν είμαι έτοιμος. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν. Πάντα αυτό. Ευθεία και ίσιο το μισό, εντάξει. Ναι. Το πινιέται. Το ξέρω. Όχι, θα φύγεις μου φαίνεται μπροστά. Με το που θα ανέβεις, το κέντρο βάρος δεν είναι ευθεία. Αυτό φεύγει. Ναι, μην το σβρώχνεις. Θα φύγω. Θα φύγω. Πάμε λίγο, πάμε, πάμε. Εντάξει. Όλα καλά. Ωραία, πάμε λίγο. Θέλω λίγο προς τα πίσω, το νιώθεις. Γεια σας. Γιατί πας πίσω? Φανταστείτε. Καλά είναι. Ωραία, πίεσε τις μύτες των ποδιών σου μπροστά. Νιώθεις τη δύναμή του? Ναι. Είναι ωραίο. Να ρωτήσω τώρα να μπορώ κάτι. Αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. Εδώ δεν γινόμουν, δηλαδή, αλλά δεν το πάρεις. Εντάξει. Ωραία, στρίψε. Πώς τύπω. Έτσι. Ναι, όντως είναι πολύ περίεργο να είσαι πάνω. Ωραία. Ωραίο είναι. Το περίμενα πιο δύσκολο. Ναι, κι εγώ. Απλά είναι αυτό που λες. Εκεί που ασκείς πίεση, προσπαθεί να κινηθεί. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω το δώρο τυλιγμένο σε ειδική συσκευασία που θα δώσω στην Κατερίνα αύριο στο meeting. Θα της δώσω αυτό το δώρο γιατί δεν υπάρχει γιατί. Και αλλά ο Μάνος δεν το έχει δει ακόμα και είναι μέσα και θέλω να του το δείξω. Το έχω κάνει σε μια πολύ ειδική συσκευασία. Κοιτάξτε το ιερό που είναι, με εκτυπωμένη συσκευασία και move tool. Άσε ρε, και κουράστηκα πάρα πολύ στο φορά. Μάνο! Παρακαλώ. Θέλω να σου δείξω το δώρο που θα δώσω στην Κατερίνα. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Φέρτο! Φέρτο! Μάνο! Μάνο! Λοιπόν, εντάξει, το πήρα το δώρο πάλι πίσω. Ας το εδώ πέρα για σίγουρα. Και έχω να δείξω στα παιδιά και κάποιο άλλο δώρο. Αυτό το δώρο, παιδιά, θα το πάρω μαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Εσύ, Μίτσο, δυστυχώς δεν θα έρθεις, αλλά ενδιαφέρει εσένα αυτό, Μάνο. Και θα το κάνω κλήρωση στα παιδιά. Θα το κάνω κλήρωση στα παιδιά που θα είναι εκεί πέρα στο meeting.
Θα γράψω τα ονόματα των παιδιών που θα έρθουν στο meeting αύριο στη Θεσσαλονίκη σε χαρτάκια. Θα βάλω μέσα κάπου και θα κληρώσω έναν τυχερό που θα είναι εκεί και θα κερδίσει αυτό το δώρο. Το οποίο αυτό είναι ένα gadget, το πρώτο στοιχείο. Ένα γκατζετάκι, άντε, αυτό είναι το στοιχείο που θα δώσω μέχρι τώρα. Οπότε δεν θα έχει πάρει δώρο μόνο η Κατερίνα, θα έχει πάρει και ένα από όλα τα άλλα τα παιδιά. Οπότε δεν θα μπορεί να γκρινιάξει κανένας, έτσι δεν είναι? Επίσης, λέω εγώ, μπορούμε να το κανονίσουμε και να έχει μόνο το δικό μου όνομα μέσα. Ήρθαν τα φαγητά και τι τρώμε εδώ πέρα. Μπιφτέκι γίγας. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίγας. Είναι πραγματικά τεράστιο, παιδιά. Παιδιά, είναι τεράστιο. Εσύ? Εγώ τρώω μισό κοτόπουλο. Ολοκληρώ. Μισό κοτόπουλο, ολοκληρώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Μάνο και θα δοκιμάσει τη μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Για είναι τέλειο, ωραία. Ωπα, σηκώθηκε στα δύο. Παναγία μου, τώρα τρώει ένα φύλλο. Πώς, τι φαίνεται? Φαίνεται πολύ γάματα, πολύ αληθινά. Θα πεθάνω. Και μπορείς να δεις παντού, παντού γύρω, πίσω σου, πάνω, κάτω. Είναι απλά τέλειο. Θα πεθάνω. Αρχικά το μυρίζεις το πολιτό. Τι είναι αυτό? Παράξενο. Έχει λικέρ μέσα. Δεν έχει λικέρ μέσα. Σιρόπι, ρούμι. Ρούμι. Έχει σιρόπι και γεύση ρούμι. Ωραία, το άλλο τι είναι? Λευκή σοκολάτα. Ζαμπάμπουε. Ναι, λέγεται ζαπαγιόνε. Τι είναι το ζαπαγιόνε? Πείτε μας, παιδιά. Τρώμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Ωραίο είναι πάντως. Έλα, Μίτσο, ήρθες. Πάρε και το δικό σου. Άστε καλά. Ας το δοκιμάσω. Θα ξεκινήσουμε για να βγούμε έξω. Για την νυχτερινή του ζωή της Κοζάνης, για άλλη μια φορά. Κοζάνη City. Ναι. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αυτό το που φαν, ναι. Σας θυμίζει κάτι? Τόνι, σε τη γράφω. Γιατί όλοι όσοι έρχονται δεν φέρνουν μπουφάν και φοράνε το δικό μου? Πώς φέρνει αυτό το μπουφανάκι, είναι πολύ ωραίο. Μαζί με το hoverboard, τα κινητά, τη μάσκα και την τηλεόραση θα πάρω και το μπουφανάκι, ξέρεις. Είτε εδώ για να πάρετε τα πάντα όλα. Είμαστε στην πλατεία, γυρίστε όλοι έτσι όπως είστε 360 μοίρες για να πάρουμε όπως στην πλατεία. Σαν παραμυγεία κάτω. Όπα και το ρολόι εδώ. Αυτή είναι, αυτό το κατάλληλο σημείο. Για να μιλήσουμε, ναι. Για πείτε τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εσύ. Κοζάνι by night, παιδιά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τα είπα όλα σε μια φράση. Να ξέρω. Βγήκαμε για να γίνει πανικός. Πού? Δεν ξέρω, αλλά κάπου θα γίνει. Α. Συναντήσαμε και τη Μαρία. Γεια σας. Και τώρα που θα πάμε, Μαρία? Εσύ που προτείνεις αυτό που προτείνεις, αλλά... Εμείς λέγαμε να πάμε σε αυτό το καινούργιο που άνοιξε χθες. Πάνω. Ναι. Το Mind Bar εδώ. Ναι. Όχι. Γιατί? Άνοιξε χθες, είναι καινούργιο. Δεν ξέρω, είμαι ένας μπαρίας. Ωραία. Εγώ ψηφίζω την Μαρία. Εμείς λέγαμε η... Barcode. Που είναι και αυτό καινούργιο που έχω ανακαίνιση. Το ξέρω. Ναι, η Barcode. Κόρους που πάω, πάω όλα. Όχι, ναι, κόρος και εγώ πηγαίνω συνέχεια. Θέλετε να πάμε να πούμε θέλετε να πάμε το φού. Έλα από εδώ. Παραδείγμα. Από εδώ όλοι. Πάνε λίγο προς τα μέσα. Ωραία, πάμε να δούμε αυτό το πάνω. Ωραία. Let's go! Εγώ πήγα και λέει, και μου λέει, όπως λέει, εγώ μην κάνω αυτό, δεν έχω να πω. Πάντα. Το Mind Bar στο Roof Garden, ποιο ώρα είναι? 12 και. Και μιλούμε και σταματήσει η μουσική, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε μουσική. Για το YouTube και μπορούμε να γράψουμε βίντεο. Είμαστε σε Hangout με τον Πέτρο και τον Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Μ' ακούτε? Με τον Galaxy. Είμαστε Hangout, μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Γεια! Έχω σας ακούσει, μ' ακούτε? Hello. Εδώ είναι το crew, έχουμε με τα φώτα. Α!
Φυλάκι. Στο μάγουλο, στο μάγουλο. Άμα θέλετε φυλάκι, να έρθουμε το Σάββατο την Κυριακή. Την Κυριακή, εγώ το Σάββατο. Την Κυριακή. Αποχώρησα από την κλήση. Τέλεια. Αυτό ήθελα. Αυτό υπάρχει στο blog. Μας έβγαλες κρίσα το μαλάκα. Είναι 2 η ώρα. Αύριο έχουμε να ξεκινήσουμε γιατί να πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα φύγουμε με τον 12. Εσύ θα πας σπίτι κάτι δουλειές, εγώ πρέπει να συναντήσω τον Πάνο και μετά θα συναντηθούμε όλοι στις 8 στο Λευκό τον Πύργο. Τα λέμε αύριο το πρωί. Ξυπνήσαμε, είναι Σάββατο, ετοιμαζόμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε γιατί πρέπει να προλάβουμε τα κτέλ. Αυτά θα τα αφήσουμε έτσι, δεν γίνεται να τα συμμαζέψουμε. Έχω ετοιμάσει την τσάντα μου. Έχω πάρει τα δώρα. Το δώρο της Κατερίνας. Το δώρο το YouTuber μετά από κλήρωση και το μικρόφωνο του Πάνου. Έτσι και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε γρήγορα στα κτέλ. Φτάσαμε στα κτέλ επιτέλους. Προλάβαμε. Κατασκοτωθήκαμε, ναι, προλάβαμε να κόψουμε και τα εισιτήρια. Είχε πολλή κίνηση. Είχε πολλή κίνηση, αλλά εντάξει, προλάβαμε. Είχε βάζει και τα γυαλιά για να μην φαίνει αγοροξούμενο, αλλά εγώ φαίνομαι δεν πειράζει. Είχα ξεχάσει το φορτιστή. Του κινητού και εγώ είχα ρεύσει το αυτοκίνητο, ξαναρρεύει από άλλο. Θα πήρα μετά και εκείνη στη λαϊκή. Γενικά ξεχνούσαμε πράγματα. Εσύ ξέχασε, ναι, και εσύ ξεχάσει κάτι που μετά πήγε και το πήρε. Αλλά στάσα. Και περιμένουμε τώρα το λεωφορείο. Ναι, τι ώρα είναι. Παραπέντε. Να, είδε και παραπέντε, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο διαδρομέριο, η διακατάληση του μεξικού. Το δώρο της Κατερίνας. Έχω μεγάλη αγωνία που θα τη συναντήσω. Τι είναι. Καναρδία τη Μαρία τι να είναι, αλλά δεν της το πω. Μέχρι να έρθει η Κατερίνα. Η Κατερίνα θα αργήσει. Θα αργήσει. Θα αργήσει περίπου 2-2,5 ώρες, οπότε όλοι... Κατερίνα, γιατί μου το κάνεις αυτό. Κατερίνα, την περιμένω πώς και πώς, έτσι ξέρετε. Ναι, έχει δωράκι έκπληξη. Περιμένουμε την Κατερίνα να ανοίξει επιτέλους το χώρο της. Θέλουμε να δούμε τι έχει μέσα. Ναι, ναι, είναι εδώ και την περιμένει. Κατερίνα, αυτό είναι το δώρο μου για σένα. Δεν το πιστεύω. Θα ανοίξω. Η μίξη σου κόλλει. Ξανακινήθηκε.